Και πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ποτέ δεν περίμενα ότι θα τον υποδεχόμουν εδώ ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω αν του είχε μπει από καιρό η ιδέα, αλλά ότι θα υποδεχόμουν τον Κώστα Σόμερ ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, εγώ δεν το περίμενα, εσύ το περίμενες, Κώστα Σόμερ. Δεν ξέρω, με ακούει, παιδιά. Α, με ακούει, εντάξει. Λοιπόν, καλώς τον. Καλώς τον. Άκουσες αυτό που είπα, ότι δεν περίμενα ότι θα σε υποδεχθώ ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, έτσι. Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Κοίταξε να δεις, όπως είπες και πριν, όντως δεν είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε χθες και ξαφνικά το αποφασίσαμε και είπαμε ας κατέβουμε Ευρωβουλή. Είναι κάτι το οποίο το ετοιμάζω 2,5-3 χρόνια τώρα. Α. Και από τότε γεννήθηκε η ιδέα, γεννήθηκε το ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι κι εμείς και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Κοιτάξαμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, πώς θα στελεχοποιηθώ. Έβαλα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου δηλαδή, για να μπορέσω και να μπορέσουν εκείνοι δηλαδή να με βοηθήσουν να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας ή να φτάσουμε όσο πιο κοντά στο στόχο μας μπορούμε τέλος πάντων. Γιατί με την Ένωση Κεντρών, καταλαβαίνω ότι έχεις πολιτικές ανησυχίες, ότι δεν είσαι ένας πολίτης που τα βρίσκει όλα καλά. Θέλει να μπει λοιπόν εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, να παρέμβει σε αυτά που τα θεωρεί στραβά, που τα θεωρεί παράξενα, που θα τα ήθελε καλύτερα. Αλλά γιατί με την Ένωση Κεντρών? Θα σου απαντήσω πιο ολοκληρωμένα. Δηλαδή, καταρχήν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου αρέσει να είμαι προπονητής κερκίδας ή κριτής σκηνογράφου. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθήσω να κάνω κάτι για να βελτιώσω μια κατάσταση ή να δω αν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερα ή αν μπορώ να συνεισφέρω τέλος πάντων και εγώ. Οπότε πίστευα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάω όντως στην Ευρωβουλή βάσει των εμπειριών και των γνώσεων που έχω και νομίζω ότι ξέρεις καμιά φορά η ζωή στα φέρνει και σου δείχνει το δρόμο χωρίς να κάνεις εσύ πολλά πολλά. Δηλαδή θέλει να καμιά φορά να καταλάβεις αυτά τα πράγματα που σου έρχονται και πώς σου έρχονται και να τα ακολουθήσεις. Γιατί με την Ένωση Κεντρών? Γιατί νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο καινούριο χώρο και τόσο σοβαρό και έντονο αν θέλεις και αυτή τη στιγμή ειδικά με πολλά κομμάτια που ίσως να είναι και εκτός πολιτικής και όταν θες να πας στην Ευρωβουλή νομίζω ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο το κομματικό όσο το να αντιπροσωπεύσεις την Ελλάδα, τον Έλληνα και την Ελληνίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταφέρεις να βελτιώσεις τις συνθήκες αν θέλεις στις οποίες αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς εδώ σχετικά πάντα με το να είσαι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει λίγο από την τρικυμία που περνάει. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε τέτοια κίνηση, η Ένωση Κεντρών και ο κύριος Λεβέντης είναι ένα πολύ καθαρό κόμμα, μακριά από διαπλοκές, σκάνδαλα και όλα αυτά τα πράγματα που δεν θέλω να έχω καμία σχέση και μου δόθηκε η ευκαιρία να μπεις και να προσφέρεις πραγματικά και να κάνεις μόνο το έργο για το οποίο, αν πρώτα ο Θεός σε επιλέξει, ο κόσμος σε επιλέξει και να πας καθαρά με το μόνο, αν θέλεις, σκεπτικό σου, το πώς και τι συμφέρει την Ελλάδα. Και όχι κάποια κομματικά συμφέροντα, τέλος πάντων. Εσύ λοιπόν λες ότι θέλω πράγματα να αλλάξω, δεν μ' αρέσουν, συναντάς μια Ευρώπη που βγαίνει από τους κλειδονισμούς. Στους κλειδονισμούς συμμετείχε και η χώρα μας. Γιατί το ξεκίνημά σου είναι από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και όχι από τα εθνικά, από τα τοπικά, κατάλαβες, εννοώ από τα αυτοδιοικητικά? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι μπορείς και πού μπορείς εσύ να προσφέρεις στα μέγιστα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που χρειαζόμαστε εμείς σαν Ελλάδα είναι μια καλή αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι βάσει γνώσεων και εμπειριών ότι δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω στήσει επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στη Γερμανία, έχω ζήσει σε αυτές τις χώρες, έχω δει τις διαφορές, μιλάω τις γλώσσες, μιλάω γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά όπως είναι τα ελληνικά μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τέλος πάντων να δημιουργήσεις και να χτίσεις καλές σχέσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον νότο της Ευρώπης, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και αυτό θα είναι καλό να είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν μέσα από την κοινωνία, μέσα από την αγορά και έχουν πραγματικά νιώσει στο πετσί τους
τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δρόμο της Ελλάδας. Άκου τώρα τι ερώτημα μου λένε από το ακουστικό, γιατί τηλεφώνησαν. Ο Σόμερ κατεβαίνεις, έτσι θα σε βρουν. Κάποιοι μπορεί να φαντάζονται ότι είναι ψευδόνυμο, ρε παιδί. Όχι, είναι όχι, το καλλιτεχνικό ναι. σου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι, όχι, ο Σόμερ. Ο Σόμερ. Στο μεταξύ, ζήσαμε ένα θρίλερ για το αν θα έρθει ο Σόμερ. Διότι τηλεφωνεί και λέει, με έπιασε το χαλάζι, με έπιασε η βροχή, έχω γίνει παπί. Λέω, παιδιά, στο φινάλε έχει βγει τόσες φορές γυμνός στην τηλεόραση. Θα κάνει μια πιο διαφορετική πολιτική εμφάνιση. Άλλο να το απαιτεί ένας ρόλος, βέβαια, και άλλο να εμφανιστείς. Μου σου όντως, μήπως το χαλάζει, αλλά πού μαύρισες τώρα που λες για αγρότης, πού μαύρισες, ρε παιδί μου, μέσα Μαΐου τόσο πολύ, πες το μου αυτό. Μία από τις καμπάνιες, αν θέλεις, ή μία από τα στοιχεία που θέλω να τονίσω και θέλω και να πολεμήσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσω να περάσω, ναι, είναι μία καθαρή Ευρώπη, μία καθαρή Ελλάδα, καθαρές ακτές, καθαρές θάλασσες, καθαρή βυθή. Αυτό λοιπόν είναι μια οργάνωση που κάνουμε και πηγαίνουμε και καθαρίζουμε ακτές και θάλασσες. Πάμε στα σχολεία, εκπαιδεύουμε και τα νέα παιδιά πάνω σε αυτό. Τι πρέπει να προσέχουν, γιατί να κρατάνε την Ελλάδα μας καθαρή. Πώς αυτό έχει, δηλαδή μέχρι και οικονομικό όφελος, γιατί ζούμε τον τουρισμό. Δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα, γι' αυτό μαύρισα. Δηλαδή, ήμουνα σε κάτι παραλίες και τρέχαμε και μαζεύαμε σκουπίδια. Μπράβο, μπράβο σου. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία, Κώστα. Όλα να σε πάνε κατευθείαν. Πάρα πολύ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Για και χαρά. Χάρηκα που σε συνάντησα σε και έτσι. Και εγώ. Ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Για χαρά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνουμε τα καλύτερα.